Ξέρω ότι καθίστε εδώ. Φυσικά γιατί θέλετε να μάθετε πώς να ανάψετε μία απλή τρυπούλα. Και τα λέω τρυπούλα, σα έχει ξηρώσει ένα ρούχο, μια μπλούζα, ένα παντελόνι, ένα σουτσάκι, οτιδήποτε το παιδί μου. Και θέλετε φυσικά να το μαλώσετε. Και τώρα να δούμε πώς την μαλώνω αυτή την τρύπα με τον πιο απλό και γρήγορο τρόπο. Γιατί είναι όντως πάρα πολύ απλό, δεν το πιστεύετε μόλις τελειώσετε. Λοιπόν, καταρχήν θα χρειαστούμε μία μπλούζα, το ρούχο βασικά που είναι για να ράψουμε που έχει το πρόβλημα. Και όπως βλέπετε αυτή η μπλούζα έχει μια τρύπα, έχει ανοίξει, έχει ξυλώσει. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να την ράψουμε εύκολα και γρήγορα. Το επόμενο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι φυσικά η βελόνα και η κλωστή. Κανονικά χρειάζεστε την κλωστή στο χρώμα του ρούχου. Δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση χρειαζόμουν μια απαλή ροζ κλωστή. Τώρα όμως θα χρησιμοποιήσω μια πιο σκούρα για να βλέπετε πώς ράβω, σε ποιο σημείο ράβω, να βλέπετε πού είναι η κλωστή. Καταρχήν, περάστε την κλωστή σας διπλή. Είναι σημαντικό για να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Να κρατήσει δηλαδή ράφη πολύ παραπάνω. Για να την περάσετε διπλή, απλά περνάτε την κλωστή που έχετε κόψει μέχρι τη μέση, στη βελόνα, και κάνετε ένα κομπάκι στο τέλος. Και τώρα, απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε να ράβουμε την τρύπα, είναι να γυρίσουμε το ρούχο τα μέσα έξω που λέμε. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο που έχουμε την τρύπα, βλέπουμε πώς έχει ξυλώσει. Για να μην μπερδευόμαστε, είναι καλό να κόψουμε ό,τι περισσεύει από την προηγούμενη κλωστή, οτιδήποτε έχει ξυλώσει. Για να είναι το σημείο που θα ράψουμε όσο πιο καθαρό γίνεται. Ξεκινάμε λοιπόν, πάντα να θυμάστε ότι πρέπει να ξεκινήσετε από λίγο πιο πίσω. Μην πάτε να ξεκινήσετε κατευθείαν από το σημείο που έχει ξυλώσει η ραφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι εδώ είναι το σημείο που έχει σταματήσει το ξύλωμα, άρα να πάσα στιγμή θα ξυλώσει και παρακάτω. Οπότε για να το διασφαλίσετε λίγο αυτό το σημείο, ξεκινήστε από λίγο πιο πίσω. Φροντίστε η ραφή να γίνει χαμηλά εκεί που υπάρχει το γαζί, στο κάτω μέρος του γαζιού. Ξεκινήστε λοιπόν από αρκετά πιο πίσω και αρχικά περάστε τη γλωστή από μέσα μία φορά και τώρα υπάρχουν δύο τρόποι για να το ράψετε. Ο ένας τρόπος είναι να ράψετε παράλληλα συνεχόμενα μέχρι το σημείο που έχει γίνει τρύπα και ο δεύτερος είναι να το κάνετε λίγο πιο ασφαλείας και να ράβετε διπλά. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να σας δείξω εγώ εδώ. Να σας το ξαναδείξω εδώ. Αφού περάσετε λοιπόν μια φορά τη βελόνα από μέσα, για να το κάνετε λίγο πιο ασφαλές, ας το πούμε, να μην σπάει τόσο εύκολα η κλωστή. Δεν σπάει τόσο εύκολα, ούτως ή άλλως, από τη στιγμή που είναι διπλή, εδώ και δεν χρειάζεται διπλή. Εάν είναι μονή, είναι πιο επικίνδυνο να σπάσει με το παραμικρό τάβλο. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε πάλι στο σημείο που είναι ο κόμπος και ράβουμε άλλη μία από κάτω και ξαναβγαίνουμε από το σημείο που έχει ήδη βγει η κλωστή μας. Εάν δείτε λοιπόν από πίσω, έχει ξαναπεράσει από κάτω εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν παρακάτω, κάνουμε μία ραφή μπροστά και μία από κάτω. Πάντα ακολουθώντας το κάτω μέρος του γαζιού. Το έχουμε σαν οδηγό, στάνταρ. Κάνουμε λοιπόν εκεί. Τώρα, για να συνεχίσουμε, ξαναπηγαίνουμε πάλι πίσω, εκεί που έχει περάσει η κλωστή μας, στην πίσω μεριά, στο προηγούμενο σημείο, και περνάμε τη βελόνα από κάτω και ξαναβγάζουμε από το σημείο που είναι η κλωστή. Και δημιουργεί έτσι, εάν το δείτε, σαν μια ευθεία. Δηλαδή δεν φαίνονται κλωστή, κενό, κλωστή, κενό. Είναι σαν να είναι μονοκόμματη. Το οποίο δημιουργεί και μια αίσθηση ραπτομηχανής. Δηλαδή, άμα δείτε τις ραπτομηχανές, το πάνω γαζί είναι έτσι.
συνεχόμενο. Συνεχίζεται λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, πάντα ακολουθώντας το κάτω μέρος του βαζιού που υπήρχε έτσι στην μπλούζα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και συνεχίζουμε και το ράφουμε όλο έτσι. Και έχετε ράψει λοιπόν αυτό στο σημείο που είναι τρύπα. Τώρα, εάν θέλετε να το ασφαλίσετε ακόμη περισσότερο, μπορείτε να επαναλάβετε ακριβώς το ίδιο και στην πάνω μεριά, αλλά λίγο πιο κάτω, να αφήσετε κάποιο περιθώριο από το πάνω μέρος, τα ξέφια, για να μην ξεφτύσει η μπλούζα και φύγει η γραφή. Τώρα, εάν θέλετε να το κάνετε ακόμη πιο ασφαλείας και να μην ξεφτύσει και να θυμίζει πιο από το μηχανή, ώστε να το κρατάει τελείως κλειστό, αυτό που μπορείτε να κάνετε, να βράσω την μπλούζα κλειστό, θα σας το δείξω την ανάποδη μεριά. Καταρχήν βλέπετε, η ανάποδη μεριά δεν είναι μονοκόμματο. Μόνο η μία μεριά είναι μονοκόμματο. Και τώρα για να το ασφαλίσετε λοιπόν, περνάτε από την πίσω μεριά. Και δεν ξαναπερνάτε από την πίσω, παίρνετε και το περνάτε από την πλουστινή στην πίσω. Πριν όμως την περάσετε τελείως, περνάτε την κλωστή μία φορά πάνω από τη βελόνα, κάτω από τη βελόνα. Και να τραβάτε τη βελόνα. Συνεχίζετε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, αφήνοντας μερικά χιλιοστά κενό ανάμεσα, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Αυτή η συγκεκριμένη γραφή είναι που γίνεται και στα τελειώματα από κουβέρτες, αν τις έχετε δει. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μπορείτε να αφήσετε ανάμεσα όσο κενό θέλετε. Όσο μεγαλύτερο κενό αφήνετε, τόσο λιγότερο μάλλον ασφαλές είναι. Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε λίγο πιο κοντινά κενά και να είναι πιο πολύ ασφαλείας. Και συνεχίζετε έτσι μέχρι να φτάσετε στο τέλος. Έτσι λοιπόν, γίνει ασφάλεια. Τώρα για να το δέσετε, το ψάρνετε εδώ πέρα κάτω για να κάνετε το κλείσιμο. Κάνετε μια πολύ μικρή ραφή, ίσα-ίσα. Και περνάτε το πίσω μέρος της κλωστής, 1, 2, 3, όσο φορές θέλετε βασικά. 2 με 3 είναι πιο ασφαλές ο κόμπος, πιο ασφαλής ο κόμπος. Και τραβάτε για έτοιμος ο κόμπος σας. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε έτσι, θέλετε να το κάνετε με τον πιο γνωστό διαδεδομένο τρόπο στο κόμμα, ξαναπερνάτε πάλι, το βγάζετε, τη βελόνα, και περνάτε μέσα από τη θηλιά, τη γνωστή θηλιά, 1-2 φορές, τραβάτε και γίνεται ο κόμπος. Τώρα, για να είναι λίγο πιο ασφαλής αυτός ο κόμπος και να μην ανοίξει, δεν κόβετε την κλωστή τόσο κοντά εκεί πέρα όσο ο κόμπος. Το καλύτερο είναι να περάσετε λίγο από ανάμεσα, από τις ραφές. Και να κόψετε εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν, έχει ραχτεί η τρυπούλα με τον πιο ασφαλή και γρήγορο τρόπο. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε πάντα να μην κάνετε την ασφάλεια, να κάνετε μόνο την κάτω ραφή και να ξεμπερδέψετε κατευθείαν. Έτσι λοιπόν έχετε μια ραφή η οποία κανείς δεν θα καταλάβει ποτέ ότι εκεί πέρα υπήρχε τρύπα. Πολύ απλό. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μας. Εάν σας βοήθησε και αν σας άρεσε, γράψτε από κάτω ένα σχόλιο.
κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας, γιατί θα κάνουμε πολλά περισσότερα τέτοια βίντεο. Είτε tutorials, είτε gaming, τα πάντα. Κάντε και ένα follow στο social media. Είναι από κάτω στο description. Και εάν θέλετε, γράψτε μου στο σχόλιο από κάτω τι άλλες απορίες έχετε σε κάνουμε θεραπική. Ό,τι θέλετε, θα το κάνω βιντεάκι, tutorial, θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Και εάν θέλετε, μπορείτε να με κάνετε follow και στο προσωπικό μου Instagram, στο οποίο ανεβάζω διάφορα σε μια μεραπτική. Θα το βρείτε αυτό κατά στο description. Θα το πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!